Καλησπέρα. Δεσιμότατε, μακαριότατε, ραβίνη, δήμαρχε, αντιπεριφερειάρχα, πρόεδρε των Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των Ενώσεων, αγαπητοί υπουργοί και συνάδελφοι βουλευτές, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε πραγματικά την σημαντική προσφορά του πολύ άξιου κυρίου Πηλιχού μέσα από αυτό το ντόμο. Είναι μια συμβολή πολύ ουσιαστική στην ανασύσταση της συλλογικής μνήμης και στον αγώνα που πρέπει όλοι να κάνουμε, ώστε οι μνήμες να μένουν ζωντανές για να μην στοιχιώνουν. Να μην στοιχιώνουν λαούς, ανθρώπους, κουλτούρες, υπήρους, αιώνες. Και θέλω να σημειώσω, μετά και από αυτά που ακούστηκαν, δεν περισσεύουν να ξαναπούμε, ότι πρέπει να εργαζόμαστε όλοι απέναντι στις ιδεολογίες αυτές, τις φασιστικές, τις νεοναζιστικές, που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, κέντροευρωπαϊκές και άλλες, σηκώνουν πάλι κεφάλι μέσα στον 21ο αιώνα, διότι οι θύτες αυτού του εγκλήματος δεν ήταν τυχαίοι, δεν είχαν παρά μία συγκεκριμένη ιδεολογία εκβαρβαρισμού του ανθρώπινου γένους, όπως ακούσαμε προηγούμενα. Και δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί. Και δεν πρέπει να είμαστε ανεκτικοί και σε όσους σιώπησαν για δεκαετίες, θέλω να είμαι ευθύς κοιτώντας σας τα μάτια, στη χώρα μας, και για όσους σιώπησαν και προτίμησαν τη λύθη για τη Θεσσαλονίκη και το τεράστιο έγκλημα που συνετελέστη απέναντι σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Η λύθη δεν είναι πάντοτε καλός σύμβουλος, οδηγεί στην επανάληψη αυτών των εγκλημάτων. Ως Ελληνική Βουλή, πέραν αυτών που ακούστηκαν και από τον Υπουργό, θέλω να επαναλάβω εδώ και είναι σε γνώση των κυρίων με τους οποίους συνεργαζόμαστε από το Ισραηλιτικό Συμβούλιο, ότι έχουμε αναλάβει την πλήρη κάλυψη, ενδεχομένως με ένα ποσό πολύ μεγάλο, διότι τόσο πρέπει να δώσουμε, όλου του έργου, του μνημιακού, ενός μουσείου μέσα στο χώρο του Auschwitz, για το οποίο η χώρα μας δεν είχε αξιωθεί όλες αυτές τις δεκαετίες να κάνει κάτι. Ενώ υπήρχαν τα σχέδια, ενώ υπήρχε η πρόθεση, η διάθεση. Αυτό θα γίνει, έχει ξεκινήσει ήδη, τις διαδικασίες έχουμε ξεκινήσει, το χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου από την Ελληνική Βουλή και μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα έχει γίνει. Ένας τέτοιος χώρος με το αφήγημα, με τους ανθρώπους, με αυτούς που μαρτύρησαν, με την κραυγή όσων δεν θέλουμε να ξεχάσουν. Και κάτι τελευταίο. Πρέπει να εργαζόμαστε και για την ειρήνη. Διότι οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις οδηγούν στα Auschwitz. Οδηγούν σε αυτό το σειρμάτινο τείχος που χωρίζει και διχάζει. Πρέπει να εργαζόμαστε για την ειρήνη, για να λυθεί το Μεσανατολικό, για να σταθεροποιηθούν οι περιοχές μας και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, για να μην δοκιμάζουν τα όπλα τους ανά δεκαετία οι εταιρείες όπλων και οι ανεγκέφαλοι στις πολιτικές ηγεσίες. Πρέπει να εργαστούμε για την ειρήνη. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, το χρωστάμε στην ανθρωπότητα, το χρωστάμε στα εκατομμύρια που δεν ήταν μόνο Εβραίοι, ήταν κατά πλειοψηφία Εβραίοι, ήταν και μειονοτικές και άλλες και ευπαθείς ομάδες που μαρτύρησαν σε αυτό το χώρο του μαρτυρίου. Σας ευχαριστώ πολύ.